Έγινε δοκιμαστικό για να βρίσκεσαι ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα. Έγινε δοκιμαστικό. Ναι. Πέρασαν πολλές κοπέλες, ταλαντούχες. Άλλες 8. Άλλες 8 ήταν. Έκανα πρώτη εγώ δοκιμαστικό για να φύγω. Τώρα τι θα γίνει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Α κερδίσει καλύτερη. Να σου πω κάτι, σε πείραξε το γεγονός ότι ο Γιώργος επέλεξε να κάνεις και εσύ δοκιμαστικό παρότι σε ξέρει και ήσασταν 6 χρόνια μαζί στο πρωινό. Είναι πιο δίκαιο αυτό. Μετά θα λέγανε ότι η Σάσα δεν έκανε δοκιμαστικό και δεν θα ήθελα καθόλου να γίνει τέτοια ιστορία. Να σου πω τώρα. Και να σου πω κάτι. Εδώ πέρα πρόκειται για δουλειά. Είναι ένα μεγάλο project. Δεν μπορεί ο Γιώργος να παίξει με αυτό το πράγμα. Είναι δουλειά του. Είναι δουλειά μας. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις κάποια που δεν το έχει. Είναι συγκεκριμένο το πράγμα που πρέπει να κάνει η κοπέλα. Και πρέπει να το έχει για να το κάνει. Ξέρετε, έχετε πληροφορίες καθόλου για το πού τίνουνε, πού είναι κοντά, για το ποια θα βρίσκεται στο πλευρά του Γιώργου Λιάγκα. Λοιπόν. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη φορά που μιλάει η Σάσα για αυτό το δοκιμαστικό για το Lucky Room. Από όσο έχω μάθει εγώ και όχι, δεν μου έχει πει κάτι η Σάσα, έχουν καταλήξει σε 3-4 πρόσωπα. Ποια είναι τα επικρατέστερα πρόσωπα είναι η Σάσα Σταμάτη, ναι. Είναι η Λένια Williams που άρεσε πάρα πολύ στο δοκιμαστικό, είναι η Νικολέτα Ιράλη, από όσο μου έχουν πει, έτσι. Και είναι και η Τσιωρίλη, άρεσε πάρα πολύ στο και Γιώργο. Η Ευαγγελία Τσιωρίλη που με την οποία είχαν συνεργαστεί στο ραδιόφωνο.